Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μίλησαν πολλοί και είπαν πολλά και θα μιλήσουν ακόμα περισσότεροι και θα πούν ακόμα περισσότερα, τιμώντας τη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Ο καθένας έχει αποκτήσει τις εμπειρίες και τα βιώματα από το Μίκη που ανήκει στην Ελλάδα, στην τέχνη και στον κόσμο. Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο από αυτό εδώ το βήμα να τον αποχαιρετήσουμε και να τον τιμήσουμε όπως θα θέλει ο ίδιος. Και μου κάνει εντύπωση πως δεν έγινε αυτόματα δεκτή η πρόταση του κόμματός μας για τριήμερο πένθος και κλείσιμο της Βουλής. Ο ίδιος έγραψε ότι τώρα στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των απολογισμών, σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα δυνατά και τα όραμα χρόνια μου τα πέρασα κάτω από τη σημαία του κουκουέ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Επομένως, θεωρώ ότι έχουμε όλη μας υποχρέωση να του επιτρέψουμε εδώ στη Βουλή να αφήσει τον κόσμο ως κομμουνιστής, όπως ο ίδιος επιθυμούσε. Και αυτό το λέω για να υπενθυμίσω σε μερικούς που διατείνονται ότι η ενότητα για την οποία του ελληνικού λαού πάλεψε και θυσίασε τα ωριμότερα, δυσκολότερα και καλύτερα χρόνια της ζωής του και τα πιο δημιουργικά ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως και πολλοί άλλοι αγωνιστές, είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο. Φέρατε ένα νομοσχέδιο, και λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο κύριος Υπουργός, που τον άκουσα να παρεμβαίνει και λίγο πριν μιλήσουμε. Ειλικρινά σας το λέω, λυπάμαι, γιατί κάνατε τον εφημισμό τίτλο νομοσχεδίου. Λέτε ότι μιλάτε για τα νέα. Μα δεν τρέπεστε για τους νέους ανθρώπους, λέτε ότι μιλάτε. Ότι φέρνετε νομοσχέδιο για τους νέους. Ίχνος ντροπής δεν υπάρχει. Η προλαλήσαστε της Νέας Δημοκρατίας με έκανε εμένα και όλους τους υπόλοιπους που δουλεύουμε 40 και 45 χρόνια να αισθανόμαστε ένοχοι, γιατί βάζουμε τα παιδιά μας. Εμείς φταίμε που δουλεύαμε τόσα χρόνια, που πληρώναμε τον άπακο από κρατήσεις, που οι συνταξιούχοι της ηλικίας μου και μεγαλύτεροι από μένανε και λίγο μικρότεροι από μένανε έχουν φάει 11 περικοπές από όλα τα κόμματα μόνο τελευταία δεκαετία. Σε ένα κράτος που χρεοκόπησε και σήμερα θέλει να κάνει τον εγγυητή. Και έρχεστε και μου λέτε ότι εγώ φταίω για τα νέα παιδιά που τα έχω υποχρεώσει να με πληρώνουν αυτά τη σύνταξή μου. Δεν την έχω πληρώσει εγώ τη σύνταξή μου και όλοι οι εργαζόμενοι 30 και 40 χρόνια. Δεν τρέπεστε, δεν κατεσχύνεστε. Σε μάγισσες και χαρτορίχτρες μιλάτε για την ψυχολογία του χρηματιστηρίου. Την ψυχολογία των νέων τη σκεφτήκατε ποτέ? Που θα πρέπει να ξεκινήσουν τη ζωή τους με μερική απασχόληση, με άθλιες σχέσεις, με μαύρες σχέσεις εργασίας, με τρόπο με τον οποίο σήμερα έχουν δουλειά και αύριο δεν έχουν δουλειά, πληττόμενοι από την ανεργία, μέσα στην ανασφάλεια, και αντί να σκέφτονται την πούδρα του μωρού που πρέπει να κόψουν από τον ανύπαρκτο μισθό τους, να πρέπει να σκέφτονται την πούδρα που θα χρειαστούν αν βρεθούν σε κατάκληση στα γεράματα και να διαλέξουν ανάμεσα τις δύο πούδρες. Γιατί αυτό είναι το επικουρικό. Το επικουρικό το βάζαμε από την τσέπη μας οι εργαζόμενοι. Δεν το βάζε το κράτος. Και έρχεται τώρα και το παίρνετε να το δώσετε όλο μαζί σε μια εταιρεία, γιατί περί εταιρείας πρόκειται. Το κράτος είναι ιδιωτικοποιημένο στην Ελλάδα από την ώρα που είναι καπιταλιστικό. Και μάλιστα ούτε καν εγχώρια ανεξάρτητο. Διότι ανήκει και σε ευρύτερο σχηματισμό. Ευρύτερων λικοσυμμαχιών και συμφερόντων όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δανεικά και χρεωμένο. Με μηδενικά επιτόκια και που δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο και στις τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πού θα δώσει με μηδενικά επιτόκια τόκο? Στον εργαζόμενο που για να χτίσει ένα σπίτι ή για να πάρει ένα δάνειο να παντρευτεί ή να πάρει ένα δάνειο να γεννήσει παλιότερα οι γυναίκες, χρεωνόταν με επιτόκια 17 και 20 και 30%. Και τώρα τον στείλετε αυτόν στον ιδιωτικό τομέα να του εξασφαλίσει αυτό που κέρδισαν οι Αμερικάνοι με την πανδημία. Δεν τρέπεστε. Μιλάτε για τους νέους και τους εγγυάστε ότι θα έχουν ψηλή και ωραία σύνταξη το 2070.
Δηλαδή όταν ο γιος μου ήταν 75 χρονών. Δεν ξέρετε τι σας ξημερώνει αύριο το πρωί. Τίποτα δεν ξέρετε. Γιατί δεν ξέρατε. Το 2000 ξέρατε. Όταν με βγαίναμε στον δρόμο για το νομοσχέδιο Γιαννίτση πριν από το 2000 ξέρατε. Ξέρετε ότι το μνημόνιο 1 και το μνημόνιο 2 και το μνημόνιο 3 και το PSI που πήρα από τα επαγγελματικά ταμεία όπως το δικό μου, το 90% των χρημάτων που είχαν βάλει από την τσέπη τους οι εργαζόμενοι και από τη δουλειά τους. Και έρχεστε και λέτε ότι εγγυάστε. Ποιο κράτος εγγυάται? Το πτωχεύσατε ή δεν το πτωχεύσατε δύο φορές? Με το δυστυχώς το πτωχεύσαμε του κυρίου Παπανδρέου, σύμβουλος ήταν ο κύριος Τσακλόγλου. Δικός μου σύμβουλος ήτανε. Όταν πήγε στο Καστέλο Όριζο και έλεγε «Ταυτίσαμε, ταύτισε η χώρα». Έχετε κάνει τις χώρες εταιρείες, τις έχετε παραχωρήσει στο μεγάλο κεφάλαιο, το κράτος ανήκει στην αστική του τάξη και για την ακρίβεια στην αφρόκρεμα της αστικής του τάξης και έρχεστε να κάνετε ρύθμιση και μας μιλάτε για παππούδες και γιαγιάδες. Χωρίς εσχήνη, χωρίς ντροπή. Στα χρόνια τα δικά μου, οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι πατεράδες και οι μανάδες, όταν παίρνανε αποφάσεις από τις οποίες κρεμόταν το μέλλον των παιδιών τους, λέγανε ένα πράγμα έχω ευχή και κατάρα. Να μην λένε σκατά στο λάκκο μου. Και έρχεστε εσείς και εγγυάστε σήμερα για τη ζωή των παιδιών σας. Με νομοθετήματα που τα παίρνετε εδώ πέρα ελαφρά την καρδία. Με βάση την αγορά, με βάση το κέρδος, με βάση την ανάπτυξη, με βάση αλγορίθμους, ποσοστώσεις, ψυχολογίες και ρίσκα. Ρίσκα. Το κόστος και το ρίσκο. Το κόστος και το ρίσκο. Και γιατί να πιστευτεί ένα κράτος, το οποίο μόνοι σας εσείς το απαξιώσατε και λέτε, εσείς που κυβερνήσατε. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΑΝΕΛ με Πασόκ, ΑΝΕΛ με Κίνο, ΑΝΕΛ με ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Όλοι μαζί, όλους τους συνδυασμούς κάνατε. Ένα διοχή, προπό παίξατε στην πλάτη της χώρας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στα έξοδα, μέσα στα λεφτά. Κάνατε άπειρες επενδύσεις. Στείλατε κόσμο έξω για πολέμους. Είναι τόσο χαρακτηριστικό αυτό το κράτος που με βάση τη συμφωνία που είχατε για τα στρατεύματα που βρίσκονται στο Αφγανιστάν, εάν χτυπούσε και πέθαινε ένας στρατιώτης από αυτές τις πρόθυνες δυνάμεις της συμμαχίας, έπρεπε η οικογένειά του να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς και ταφής. Σε αυτό το κράτος λέτε εσείς ότι θα φτιάξετε μια εταιρεία την ΤΕΚΑ, η οποία θα της καταθέτει ο άλλος τα ωραία του λεφτά και θα κάνει και υπολογισμό. Μα δεν ντρέπεστε. Θα κάνει κάποιος υπολογισμό και στο κενό. Άμα μείνει άνεργος ένα χρόνο, σε ποια κλίμακα θα πάει το επικουρικό του? Και άμα χτυπήσει με το μηχανάκι και μείνει 6 μήνες χωρίς δουλειά, μηχανάκι που του βάζει τέπιτο. 9 στις 10. Για να πάρει 4.500 ένσημα, παλιά ήθελε 15 χρόνια. Με μια σταθερή δουλειά, με ένα 8ωρο. Τώρα με 3 ώρα, 2 ώρα, 5 ώρα, 6 ώρα, μισά, λείψα, θέλει 30 χρόνια για να πάρει την κατώτατη. Και θέλει πάνω από 80 χρόνια δουλειάς για να πάρει την ανώτατη. Και έρχεστε και του λέτε για την επικουρική, όταν την υπολογίσετε από το υπόλοιπο που θα μείνει στο ταμείο. Αυτών που δεν θα έχουν την ευθύνη όταν διοικούν το ταμείο, αν το ταμείο πέσει έξω, έπεσε. Και έπεσε και το ένα έπεσε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Και το άλλο έπεσε. Λίγη σεμνότητα, λίγη τσίπα. Φτιάξατε μια γενιά νέων μέχρι σήμερα, όλοι σας όσοι κυβερνήσατε, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, η οποία άμα τη ρωτήσετε σήμερα ψυχολογικά, οποιονδήποτε από τα 18 και απάνω, μέχρι τα 35, τι σύνταξη υπολογίζεις να πάρεις, θα σου απαντήσει με κοροϊδεύεις. Εγώ δεν θα πάρω σύνταξη, ούτε κύρια, ούτε επικουρική. Και έρχεστε και λέτε σε αυτόν ότι του εγγυάστε ότι θα έχει αποδόσεις τόσες της ζωής του, ώστε όταν θα είναι 70 και 74 χρονών και θα δουλεύει, τότε θα έχει πετύχει τα maximum των αποδόσεων, γιατί εσείς επενδύσατε τα σημερινά σας πολιτικά και πραγματικά κέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο και στο ρίσκο που παίρνετε σήμερα, τζογάροντας και παίζοντας στο χρηματιστήριο της ζωής που θα σας εκδικηθεί τη ζωή των νέων. Ένα πράγμα μην τολμήσετε, να τους στρέψετε εναντίον των γέρων και την ίδια ώρα ανερυθρίαστα να μιλάτε για διαδηγενειακή αλληλεγγύη. Τραβήξατε μια μαχαιριά και κόψατε τους νέους με τους γέρους και τους κάνετε υπεύθυνους τους μεν και τους δε. Δυστυχώς είσαστε υπεύθυνοι και για το διχασμό τον οποίο φτιάχνετε τώρα εμπράκτος.